Frontex δεν έχουν δώσει ακόμα απαντήσεις για το ναυάγιο έγκλημα ανοιχτά της πύλου με εκατοντάδες θύματα σε ένα σαπάκι που ήταν υπό επί τουλάχιστον 16 ώρες χωρίς να σημάνει κατάσταση συναγερμού σε περιοχή έρευνας και διάσωσης της Ελλάδας. Είναι συνεχιζόμενο το έγκλημα με υπογραφή Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ελληνικών Κυβερνήσεων της πολιτικής καταστολής, εγκλωβισμού, απελάσεων, επαναπροωθήσεων που γιγαντώνουν τα κυκλώματα διακινητών. Στο Συμβούλιο επικρατεί ομοφωνία στην περαιτέρω καταστολή, του απάνθρωπους εκτοπισμού σε τρίτε χώρε ξεριζωμένων από του υπεριαλιστικού πολέμου, τα απαράδεκτα παζάρια με αποζημιώσει 20.000 ευρώ το κεφάλι μόνη διαφωνία στην υποχρεωτικότητα του διαμοιρασμού, τη καταστολή και ανταγωνισμοί για το πότε θα ανοιγοκλίνει η κάνουλα για φτηνό εργατικό δυναμικό ανάλογα με τι ανάγκε των ομίλων. Έρευνα και αλήθεια εδώ και τώρα για το ναυάγιο έγκλημα στην Πύλο. Να δυναμώσει κοινή πάλι των λαών και των προσφύγων ενάντια σε απαράδεκτε αποφάσει Ευρωπαϊκή Ένωση Κυβέρνηση που ενταφιάζουν τη συνθήκη τη Γενέβη. Επιτροπέ ασύλου στην Τουρκία με ευθύνη ο και Ευρωπαϊκή Ένωση για να πάνε οι ετούντε άσυλο στι χώρε τελικού προορισμού του.